Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Κύριε Κερίδη, το επιδιωκόμενο deal που θα επιθυμούσε η Ευρώπη, προφανώς και εμείς ανάμεσα στην Άγκυρα, στον Ερντογάν και την Ευρώπη, μάλλον δυσκολεύει να πραγματοποιηθεί, διότι όπως εξελίσσεται το πράγμα στη Μέση Ανατολή και η στάση που έχει ο κ. Ερντογάν, αυτά που συνέβησαν με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και γενικώς όπως κινεί τελευταία, δεν βλέπω πιθανότητες να πετύχει και θα ήταν πολύ καλό για μας και για τις ροές και για μια σειρά άλλα πράγματα. Κύριε Δελατόλα, εμείς από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι μέσα από τη συνεργασία και τη συνεννόηση μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα στο μέτωπο της αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης. Για μας η Τουρκία είναι η νούμερο ένα χώρα προέλευσης αυτών των ροών, όχι μόνο για μας και για την Κύπρο, για την Βουλγαρία, επηρεάζει πάρα πολλές άλλες χώρες και δευτερογενώς την υπόλοιπη Ευρώπη. Και επιδιώξαμε αυτή τη συνεννόηση και τολμώ να πω ότι επί του πεδίου, πέραν των λόγων, έχουμε μια βελτιωμένη κατάσταση με πολύ καλύτερη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές ασφαλείας που αποτυπώνεται στην πολύ μεγάλη πτώση των ροών που είχαμε τον Οκτώβριο και ακόμα καλύτερα ήδη τον Νοέμβριο. Δικιά μας προσπάθεια είναι να διαφυλάξουμε αυτή τη συνεννόηση. Δεν μιλάω για συμφωνία γραπτή, διότι υπάρχει η ευρωτουρκική δήλωση, κοινή δήλωση που είναι το πλαίσιο του 2016, αλλά στο πλαίσιο αυτό το ευρύτερο, το ευρωπαϊκό, η Ελλάδα παίρνει την πρωτοβουλία, διότι έχει και το πρόβλημα, είναι στην προμετωπίδα αυτής της μεταναστευτικής πίεσης από την Τουρκία, με πρωτοβουλίες όπως η δικιά μου επίσκεψη στην Άγκυρα. Παρακολουθούμε το πεδίο επί 12ωρου βάσεως, πόσες βάρκες αναχωρούν, τι κάνει η τουρκική ακτοφυλακή, όλα αυτά τα στοιχεία τα έχουμε και τα επεξεργαζόμαστε και τολμώ να σας πω ότι η εικόνα είναι ενθαρρυντική. Η Τουρκία για μια σειρά από λόγους έχει αλλάξει στάση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, έχει παίξει ρόλο και η δική μας στεναρή αποφασιστική στάση στον Εύρο το 2020 όταν η εργαλειοποίηση απέτυχε. Και σήμερα έχει κάνει αυτή τη στροφή. Το θέμα, κύριε Υπουργέ, κύριε Κερίδη, είναι αν θα διαρκέσει αυτή η τουρκική στάση. Διότι ξέρουμε όλοι ότι ο Ερντογάν είναι με τα φεγγάρια του. Και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, υψώνοντας τους τόνους υπέρ της Χαμάς, σε μια στήριξη που πραγματικά είναι πολύ φανατική, έχει προκαλέσει την οργή της Δύσης και πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν ότι αν χειροτερέψουν έτσι περαιτέρω οι σχέσεις, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να καταστεί και πάλι απρόβλεπτος ο Ερντογάν. Έχετε δίκιο. Και να βρεθούμε προεκπλήξεων. Έχετε δίκιο που το καλά. Εμείς είμαστε έμπειροι και από την Τουρκία και από τον Ερντογάν. Και δεν πρέπει ποτέ να βρισκόμαστε προεκπλήξεων και πρέπει πάντοτε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα δεδομένα. Και νομίζω αυτό κάνουμε. Γι' αυτό και επιμένουμε στην ολοκλήρωση του φράχτη στον Εύρο, για παράδειγμα. Ενισχύουμε το λιμενικό με νέα σκάφη, με κάμερες, θερμικές, drones και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν. Προφανώς με τις δικές μας δυνάμεις να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι η Τουρκία στις τελευταίες κρίσεις έχει βρεθεί απέναντι στη Δύση και στην Ευρώπη και στο Ουκρανικό και στο πρόβλημα του Καυκάσου με τους Αρμένιους και τώρα βέβαια στη Μέση Ανατολή, στην Γάζα, στην Παλαιστίνη. Δικιά μας δουλειά για το ελληνικό εθνικό συμφέρον εξυπηρετώντας είναι να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε στο βαθμό που η Τουρκία πάντα συνεργάζεται αυτή την ελληνοτουρκική συνεννόηση. Η Τουρκία δεν θέλει να έχει και το ελληνοαμερικανικό λόμπι τόσο απέναντι. Έχει τους Αρμένιους, οι οποίοι είναι στα κάγκελα πραγματικά στο Κογκρέσο. Έχει το αμερικανοεβραϊκό λόμπι στην Ουάσιγκτον να αντιμετωπίσει στην υπόθεση την περίφημη των F-16, έτσι δεν είναι. Δείχνει μία διάθεση, τουλάχιστον προς το παρόν. Προφανώς είναι απρόβλεπτη, προφανώς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη με όλα αυτά που έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα και συνολικά. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία. Είπατε ότι το Νοέμβριο είχαμε λιγότερες ροές, για να το λέτε έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Και ήθελα να ρωτήσω γιατί έγινε αυτό το επεισόδιο, μαζί δεν είχαμε δυνατότητα να το πούμε, να το κουβεντιάσουμε, στη Ρόδο. Έδειξε εκεί τα ανταγκλαστικά που έδειξαν η αστυνομία και λιμενικό, τουλάχιστον έτσι επικρίθηκε από διάφορους παράγοντες πολιτικούς, ακόμα και από τον Περιφερειάρχη, δεν ήταν τα αναμενόμενα. Δεν υπάρχουν δομές πια στη Ρόδο, δεν θέλετε να έχουμε δομές, δεν χρειάζονται. Θα σας πω αμέσως.
Τα στοιχεία τα επίσημα τα ανακοινώνουμε κάθε μήνα και τα στοιχεία του Οκτωβρίου τα επίσημα, αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπως έρχονται από το λιμενικό και την αστυνομία, μιλούν για πτώση 43%. Τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου τώρα, ακόμα είμαστε στη μια εβδομάδα, τα στοιχεία είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικά. Οι ροές πρακτικά έχουν μηδενιστεί και στον Εύρο και στο Βόρειο Αιγαίο, που είχαμε το μεγάλο πρόβλημα στη Λέσβο και στη Σάμο. Έχουν μετακινηθεί κάποιοι διακινητές νοτιότερα, προσπαθώντας να βρουν διάβλους να περάσουν, αλλά και εκεί το πρόβλημα στην Νότιο Δωδεκάνησο είναι ελεγχόμενο και νομίζω θα σταματήσει τις επόμενες μέρες, καθώς έχουμε συγκεντρώσει σκάφη του λιμενικού. Ξέρετε, το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν κάνει την φύλαξη των συνόρων, αλλά σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ναυτιλίας βέβαια και το λιμενικό, νομίζω θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα εκεί. Τώρα, στη Ρόδο δεν υπήρξε ποτέ δομή, δεν έχει παρουσία το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρά μόνο ένα μικρό γραφείο ασύλου που έχουμε στην πόλη της Ρόδου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαχείριση των ροών όταν αυτές καταφθάνουν. Και είχαμε αυτές τις εικόνες στο τέλος της τουριστικής σεζόν. Δεν πρόκειται για νεοαφιχθέντες. Δεν είναι άνθρωποι που βγήκαν από τη βάρκα βρεγμένοι και ταλαιπωρημένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αποδεικνύεται και από τα υπηρεσιακά σημειώματα, έχουν βρεθεί για αρκετές μέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες στη Ρόδο, και με το τέλος της θερινής περίοδου, αυτό είπα και προχθές. Εργαζόμενοι δηλαδή, ήταν εργαζόμενοι εκεί. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Διαμένοντες πάντως εκεί. Ζητούν τώρα να καταγραφούν. Προφανώς είναι ένα θέμα που αδικεί τη Ρόδο και κανείς δεν το θέλει. Εμείς πήραμε 400 την προηγούμενη εβδομάδα, παίρνουμε άλλους 300 σήμερα. Η κυβέρνηση και το κράτος βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση. Αλλά η μεταγωγή τους δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση, με την έννοια ότι πρέπει να βρεθούν εισιτήρια στα πλοία, πρέπει να βρεθούν οι αστυνομικοί που θα τους συνοδεύσουν, διότι οι 300 θέλουν περίπου 70, 80, 90 αστυνομικούς συνοδεία. Αυτά είναι μεγάλα μεγέθη για τα κριτικά μας νησιά. Και χρειάζεται ένας συντονισμός. Από εκεί και πέρα, μια που μου το ρωτάτε, να σας πω ότι είναι μια εικόνα στην οποία πολλοί θέλουν να χτίσουν καριέρα. Και υπάρχουν οι σπεκουλαδόροι. Υπάρχουν οι σπεκουλαδόροι της αριστεράς, των δικαιωματιστών, που θέλουν να πούν ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πρόσφυγες και αυτοί οι καημένοι που είναι εκεί πέρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και υπάρχουν και οι ακροδεξοί της άλλης πλευράς, οι οποίοι λένε ότι αφήσατε τα σύνορα αφύλακτα και έχουμε γεμίσει μετανάστες. Λοιπόν, είναι προφανές ότι είναι εικόνες οι οποίες πολλές φορές έτσι θέλουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις. Είναι ένα ζήτημα εστιασμένο στη Ρόδο, η οποία σε σχέση με τη Λέσβο ή τη Σάμο ή την Κο ή τη Λέρο δεν δέχθηκε την ίδια μεταναστευτική πίεση. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχουμε εκεί τη δομή, έχουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο ανακύψε τις τελευταίες μέρες. Θα το αντιμετωπίσουμε και σας λέω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει λήξει, πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την πορεία της ελληνοτουρκικής προσέγγισης γενικότερα εν ώψη και της συνάντησης στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Αισθάνεστε ότι μπορεί να κινδυνεύσει αυτή η προσέγγιση από τις σκληρές τοποθετήσεις Ερντογάν υπέρ της Χαμάς και γενικότερα από την αντιδυτική του στάση, ή θεωρείτε ότι είναι δύο ανεξάρτητα ζητήματα αυτά? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν βοηθάει, και θέλω να σας το πω με το χέρι στην καρδιά, με κάθε ειλικρίνεια, ότι αυτή η γεωστρατηγική αναστάτωση η μεγάλη απομακρύνει έτσι περαιτέρω την Τουρκία από τη Δύση. Είναι μια πορεία αυτή η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ερντογάν και με προσωπικές επιλογές, έχει να κάνει και με δομικές αλλαγές στο διεθνές σύστημα που δυσκολεύει τη σταθερότητα και την ειρήνη εδώ στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι και οι δύο ηγεσίες κατανοούν για τους δικούς τους λόγους κάθε χώρα, για το δικό της εθνικό συμφέρον, ότι καλό είναι να διαφυλάξουμε χωρίς να έχουμε υπερβολικές προσδοκίες, έτσι, χωρίς να θεωρούμε ότι η ελληνοτουρκική διαφορά αύριο το πρωί θα λυθεί, να διαφυλάξουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κλίμα της ύφεσης. Άλλωστε, να θυμάστε πάντα ότι ο μεγάλος δείκτης για τον Ερντογάν είναι αν θα επιμείνει στην ορθόδοξη οικονομική, επαναλαμβάνω, πολιτική. Εκεί είναι το ζήτημα που τον πονάει το περισσότερο. Και εκεί φαίνεται ότι
Υπάρχει ρητορία προφανώς για τους Παλαιστίνιους, είναι μέρος ενός ευρύτερου αφηγήματος νεοοθωμανικού, ότι αυτές οι περιοχές κάποτε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήταν πολύ ευτυχέστερες. Από τότε που ήρθαν οι δυτικοί αποικιοκράτες και τώρα οι Ισραηλινοί, τα πράγματα έχουν πάει λάθος. Ότι εγώ είμαι η μεγάλη δύναμη που θα εγκυνηθώ την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αρκεί βέβαια να μην είσαι Κούρδος ή Αρμένιος ή Ελληνοκύπριος ή δεν ξέρω όλες αυτές οι αντιφάσεις. Όλα αυτά ο Ερντογάν τα έχει καλλιεργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά στο ζήτημα της οικονομίας παραμένει τουλάχιστον προς το παρόν ρεαλιστής. Και αυτό δείχνει ότι έχει επαφή, πώς να σας το πω, με την πραγματικότητα και με τις πραγματικές, να πούμε, ανάγκες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να βοηθήσει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Γεια σας.